Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και μας έχουν στριμώξει για άλλη μια φορά λόγω του COVID. Έχουμε κλειστεί μέσα στο σπίτι μας, τα έχουμε παίξει εδώ και μια εβδομάδα είμαστε εδώ πέρα μέσα. Τις τελευταίες 2-3 μέρες είναι ιδιαίτερη η έλεγχη, οπότε μας δυσκολεύουν στο να βγούμε έξω ακόμα και για την αγορά και για τα ψώνια μας, ελέγχουν οι μηνύματα, ταυτότητες και τα σχετικά. Και είμαστε στη διαδικασία που έχουμε σκάσει και θέλουμε να βγούμε, να πάμε λίγο μέχρι τα μελισσάκια μας, να πάμε λίγο μέχρι το χωριό, να κάνουμε καμιά εργασία, να κόψουμε κανένα μαρούλι, να ταΐσουμε κανένα ζαχαροζήμαρο και όλα τα σχετικά. Και έρχεται η ερώτηση, τι κάνω? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γράφω μια βεβαίωση. Δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Για όσους γνωρίζετε από το ίντερνετ, ανοίξτε τον υπολογιστή σας, θα γκουγκλάρετε τη σχετική αναζήτηση αυτό για να βρείτε αυτά τα φόρμα gov που γράφει στο ίντερνετ. Βρίσκετε τα σχετικά. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω και ψάχνουμε να βρούμε τη χειρόγραφη βεβαίωση. Τώρα γιατί πάμε στη χειρόγραφη, γιατί εμείς σαν ερασιτέχνες δεν μπορούμε να κόψουμε, να βγάλουμε κάποια άλλη βεβαίωση από τον εργοδότη ή από οπουδήποτε αλλού ή από κάποια άλλη αρχή. Οπότε αρκούμαστε στο να είναι χειρόγραφη για να παίξουμε μπάλα λίγο πιο εύκολα. Και θα την εκτυπώσουμε. Εμείς είμαστε τους τυχερούς που έχουμε εκτυπωτή στο σπίτι. Αλλά ακόμα και αν δεν έχετε, μπορείτε να το γράψετε σε μια λευκή κόλλα, ακριβώς τα ίδια στοιχεία που γράφουμε και εμείς εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Πάμε να το δούμε. Έχουμε πάρει το έντυπό μας. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Είναι εύκολο στη συμπλήρωση. Πάνω-πάνω βάζουμε το ονοματεπώνυμά μας. Εγώ αυτό που θα γράψω θα είναι για τη γυναίκα μου. Οπότε θα γράψω στοιχεία της γυναίκας μου. Δεν θα γράψω το επίθετο, θα το γράψω μετά. Πάμε σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Εταιρεία ή φορέας. Εδώ είναι που θα γράψουμε το αυταπασχολούμενος. Στην ύπαιθρο. Από κάτω θα βάλετε τον αριθμό ταυτότητάς σας. Τα υπόλοιπα νομεράκια θα συμπληρώσουμε μετά για ευνόητους λόγους. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα που μας γίνει. Εφόσον δεν έχουμε μελισσοκομικό βιβλιάριο, μπορούμε να κινηθούμε μόνο εντός της περιφέρειας. Από ό,τι ρώτησα, δεν μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Εάν έχουμε μελισσοκομικό βιβλιάριο και αλλάζει το πράγμα και είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Βάζουμε την οίκο μας στην ίδια εταιρεία και όχι σε άλλη εταιρεία. Επωνυμία. Γράφουμε το όνομά μας ξανά. Γράφουμε εδώ πάνω αυτό απασχολούμενο στην ύπαιθρο και από κάτω το όνομά μας. Τώρα εδώ αν έχουμε μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να πατήσουμε μια παύλα και να βάλουμε μελισσοκόμος. Το τηλέφωνο μας βάζουμε το δικό μας, αν και εφόσον θέλουμε. Και το άλλο μεγάλο μυστικό είναι στα ωράρια με τα καινούργια που ισχύουν από χθες. Έχουμε πρόβλημα με τα ωράρια. Δεν βάζουμε όποτε θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε από 07 το πρωί μέχρι 21 το βράδυ. Μετά τις 21 δεν έχουμε δικαίωμα να εργαζόμαστε, εκτός και αν υπάρχει, πώς το λένε, σύμβαση εργασίας με την οποία μπορούμε να αποδείξουμε ότι εργαζόμαστε κάπου το οποίο είναι παραπάνω από το κανονικό. Θα μπει υπογραφή κάτω και είναι έτοιμο. Όπως είδατε και εσείς, δεν ήταν κάτι φοβερό, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Είναι ιδιαίτερα εύκολο το να γράψουμε μια βεβαιωσούλα και να την έχουμε μαζί και να μην κινδυνεύουμε από κανέναν. Είναι πολλά για τα λεφτά, τα 300 ευρώ του προστίμου θεωρώ ότι είναι ένα υπέροχο ποσό. Αλλά και το ότι συνεχίζουμε δεύτερη χρονιά σε καραντίνα, είναι δύσκολο για μας να παραμείνουμε κλεισμένοι ερμητικά μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το βίντεό μας. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε εγγραφή και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!